Ξεκαθαρό μήνυμα εστάλει προς την κυβέρνηση για την αντίθεση στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Αυτό τόνισε στην τηλεόραση του Σέντερ ο δικηγόρος Μάρκος Ζήσου. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δηλαδή, εγώ την καβάλα τόσο κλειστή με τέτοια lockdown. Νέκρα. Μπράβο, lockdown, ακριβώς. Ο κύριος Ζήσου σημείωσε ότι το δικηγορικό επάγγελμα έγινε ένα διαφορετικό επάγγελμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το δικηγορικό επάγγελμα δεν έχει την έγκλη, δεν έχει την πολυτέλεια, δεν κρύβει τα έσοδα που έκρυβε τις δεκαετίες του 80, 90, αρχές 2000. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό επάγγελμα πλέον. Βιοποριζόμαστε δύσκολα από αυτό το επάγγελμα. Όσοι έχουμε και την τύχη να έχουμε και κάποια βοήθεια από τις οικογένειές μας ή κάποια άλλα παιδιά, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που βρήκαν και κάποια έτοιμα γραφεία, ακόμα και αυτοί δυσκολεύονται. Οπότε αυτά τα μέτρα τα οποία έρχονται τώρα να επιβάλλουν σε συνδυασμό με την απίστευτη ασφαλιστική επιβάρυνση που έχουμε και με την επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες μας, που δεν υπάρχει προηγούμενο πανευρωπαϊκά σε νομικές υπηρεσίες να ΦΠΑ, νομίζω μόνο άλλον ένα κράτος αν υπάρχει, μας έχουν κλονίσει. Πάντως λέτε έχει χαθεί η παλιά εκείνη η έγκλη του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Άλλο φαίνεται όμως τα παλαιντικές εμβέλεια στη τηλεοπτικά δίκτυα με τους μεγαλοδικηγόρους, όπως λένε για τους μεγαλοδημοσιογράφους και μεγαλογιατρούς. Ναι, αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Είναι οι εξαιρέσεις οι οποίες, να σας πω και την αλήθεια, δεν ξέρω τώρα, την εικόνα έχω πάψει να την πιστεύω. Δεν ξέρω κάθε μεγαλοδικηγόρος πόσο πραγματικά μεγαλοδικηγόρος είναι. Κλάδος, ο δικηγορικός εμπλέκεται και με τους συμβολιογράφους, έτσι, και εκείνοι έχουν, τι γίνεται εδώ πέρα. Εκείνοι ψιλοκαταφέραν κάτι. Όχι. Αυτή η αίσθηση βγήκε προς τα έξω, ότι ψιλοκαταφέραν κάτι. Πώς, συναντήθηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με τον κύριο Κυρανάκη, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εντάξει, κάτι. Βγήκανε και είπανε μετά τη συνάντηση ο κύριος Κυρανάκης, αν δεν κάνω λάθος, ότι βγήκε λευκός καπνός και ότι συνεχίζουμε χωρίς αποχή. Από όσο γνωρίζω εγώ τώρα, με τις όποιες πληροφορίες έχω, η συγκεκριμένη δήλωση, αν και μετά νομίζω είδα τον κύριο Κυρανάκη σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή και ο ίδιος ήταν μαγκωμένος, είναι χωρίς να υπάρχει η προηγούμενη γενική συνέλευση ή απόφαση συνέλευσης των συμβολιογράφων, ότι ήταν η εικόνα που είχε ο Υπουργός από την συζήτηση είναι που έκανε εκεί πέρα. Που αυτός κατάλαβε και όχι αυτό το... Ναι, δεν υπάρχει επίσημη απόφαση γι' αυτό. Απλά εκεί είναι άλλα τα ζητήματα των συμβολιογράφων, είναι εντελώς διαφορετικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι δικηγόροι με το φορολογικό νομοσχέδιο. Οι δικηγόροι θα καταφέρετε κάτι με την αποχή, με τον τρόπο τον οποίο αυτή τη στιγμή απέχετε από τα καθήκοντά σας και ελπίζετε να... Από αυτά που ακούω και από αυτές τις πληροφορίες που μου έρχονται είναι ότι μάλλον όχι. Μάλιστα, όπως είπε, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να περάσει το φορολογικό νομοσχέδιο, θέτοντας το ψηλά στην ατζέντα. Η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ αποφασισμένη για αυτό το νομοσχέδιο. Το έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα της, σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν έχω ακούσει υποχώρηση στα κεντρικά σημεία του νομοσχεδίου σχεδόν καμία. Τώρα θα είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη να αφουγκραστεί η κυβέρνηση των κόσμων. Δεν πρέπει να το πάρουν εγωιστικά ότι άμα κάνουμε πίσω θα φανεί ότι αφουγκράστηκα, σε διαβούλευση είναι, διορθώνω κάποια πράγματα. Μακάρι, μακάρι. Ελπίζω ότι δεν χωράνε εγωισμοί και δεν νομίζω ότι θα ήταν θέμα εγωιστικό η μη αντίδραση, ας πούμε, απέναντι στις αποχές μας. Είναι άλλα τα πράγματα, άλλες οι νόρμες που θα επέβαλαν την... όπως είναι εφαρμογή του νομοσχεδίου. Είναι πολλές οι υποθέσεις οι οποίες απασχολούν το δημόσιο και από τις οποίες δημιουργείται αυτή την εμπλοκή με την αποχή. Κοιτάξτε, είναι δηλαδή αυτό που είπαμε και στην αρχή της κουβέντας, τα ιδρώσει κανένας το αυτή. Σίγουρα τώρα είναι πανελλαδική καταρχάς. Δεν είναι πανελλαδικά. Σίγουρα υπάρχουν πολύ σημαντικές υποθέσεις. Ακριβώς. Οι οποίες προφανώς και διακυβεύονται και σημαντικά χρήματα. Αλλά, αναβάλλονται αναγκαστικά. Θα αναβληθούν λόγω αποχής. Αλλά για να έχει μια ουσία αυτό το πράγμα, θα αναβληθεί μια φορά, θα αναβληθεί τη δεύτερη φορά. Το θέμα είναι πόσο θα καθυστερήσει και τι ποσά διακυβεύονται. Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω.